Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τα πράγματα που μου αρέσουν στο φθινόπωρο, μιας και έχουμε μπει για τα καλά. Ενώ πίστευα ότι το φθινόπωρο είναι από τις εποχές που δεν αρέσουν πολύ στους ανθρώπους, τελευταία βλέπω πάρα πολλά βίντεο για το φθινόπωρο και άτομα που λένε ότι είναι αγαπημένη τους εποχή. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα και εγώ να βλέπω το φθινόπωρο πιο θετικά. Γιατί παλιότερα μισούσα το φθινόπωρο. Αρχικά το φθινόπωρο είναι τέλειο γιατί έχει το Halloween. Εγώ ως άνθρωπος λατρεύω τα creepy πράγματα, τα thriller, όλα αυτά. Οπότε το Halloween μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα, παρόλο που δεν το γιορτάζουμε σωστά. Και φέτος δυστυχώς το επόμενο πρωί μετά το Halloween έχω υποχρεωτικό μάθημα και δεν μπορώ να λείψω. Οπότε θα είναι λίγο βαρετό. Στο φθινόπωρο μου αρέσει ότι επιτέλους προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα και πλέον έχουμε βαρεθεί το καλοκαίρι και τη ζέστη. Και αρχίζουμε έτσι να ντυνόμαστε πιο χοντρά, να φοράμε τα παλιά μας ρούχα που μας έχουν λείψει. Να πίνουμε σοκολάτες, ζεστούς καφέδες και είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή mood κάπως και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα σχετικά με τα ροφήματα τρελαίνομαι για το pumpkin spice latte του Starbucks. Έχω πιει μόνο δύο φορές γιατί δεν έχω λεφτά και είναι ακριβό δυστυχώς, αλλά είναι τέλειο. Η σχολική χρονιά είναι σαν μια νέα αρχή πάντα. Όταν αρχίζεις και μπαίνει ο Σεπτέμβριος και αρχίζεις τη σχολή και το σχολείο κάποιοι από εσάς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρχίζω με όρεξη. Και τώρα που είμαστε ακόμα στο πρώτο μήνα, μου αρέσει που έχω μαθήματα, που έχω κάτι να κάνω, γιατί το καλοκαίρι συνήθως δεν έχω πολλά πράγματα να κάνω δυστυχώς. Μ' αρέσουν και τα χρώματα του φθινοπόρου. Το πορτοκαλί, εντάξει, δεν μου αρέσει τόσο σαν χρώμα, αλλά είναι το αγαπημένο χρώμα της μαμάς μου, οπότε το έχω συνδέσει θετικά. Στο φθινόπωρο μου αρέσει ότι επιτέλους αρχίζουμε και σκεπαζόμαστε με κουβέρτα, αρχίζεις και νιώθεις λίγο το κρύο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι σκεπασμένος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα το καλοκαίρι να κάνω το ίδιο. Γενικότερα υπάρχει ένα mood χουχουλιάσματος, κάτι που εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, αυτά είχα να πω για το φθινόπωρο. Δυστυχώς δεν είχα πολλά πράγματα να πω, γιατί όπως είπα, δεν είναι και από τις αγαπημένες μου εποχές. Δεν ξέρω καν αν έχω αγαπημένη εποχή. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.